σημερινή ημερίδα διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης και του Διευθυντή της κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη. Απευθύνεται σε διευθυντές σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικούς και στόχος της είναι να προβάλλει το πρόγραμμα SMART. Το πρόγραμμα με την επωνυμία SMART, School Management and Resource Training, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των προγραμμάτων Comenius Regio. Τα προγράμματα Comenius Regio είναι ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, διμερή, τα οποία συντονίζονται κατά βάση από διοικητικούς φορείς εκπαίδευσης. Συμμετέχουν δύο φορείς, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής Carmory Community. Όσον αφορά την ομάδα της Ελλάδος, σε αυτήν συμμετέχουν 8 διαφορετικά δημοτικά σχολεία, ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου και το Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Από τη μεριά της Νορβηγίας συμμετέχουν 5 διαφορετικοί δήμοι, καθώς και αρκετοί σύμβουλοι εκπαίδευσης. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης διοργανώνει τη σημερινή μερίδα με θέμα τις δεξιότητες τις οποίες πρέπει να έχουν τα στελέχη της εκπαίδευσης. Είναι συνέχεια της προηγούμενης συνεργασίας που είχαμε με τη Φιλανδία και την αντίστοιχη μερίδα που έχουμε κάνει προ 2 ετών και έπεται η συνεργασία μας με την Ιρλανδία για αυτό και πάλι το θέμα. Πιστεύουμε ότι τα στελέχη της εκπαίδευσης, ειδικά από τις ομιλίες των Νορβηγών συνομιλητών και συναδέλφων μας, θα αποκτήσουν πολλές εμπειρίες και θα πάρουν πληροφορίες, θα λάβουν πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το εκεί εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο διαφέρει ριζικά από το δικό μας. Εκεί τον έλεγχο της εκπαιδευτικής πολιτικής την ασκούν οι Δήμοι, ενώ αντιστοίχως εδώ την ασκεί το Υπουργείο Παιδείας με ένα γραφειοκρατικό και υπερσυγκεντρωτικό τρόπο. It's important for children, teachers and administration around Europe to work together in educational issues. And it's very nice that we from North, Norway, can work with the country south. And the SMART project is the very first one that we collaborate with the directorate here in Thessaloniki. And hopefully with the new program coming from Europe, Erasmus for All, it will be possibility for schools, educational authorities, and also private industry to collaborate on the future projects to get a better and a better Europe. I would say it is fantastic to be invited here to Greece and especially Thessaloniki. We have been very well welcomed and here are fantastic possibilities. And I'm just finished with my lecture and the audience was fantastic. And I think we have to learn much from Greece. Because in Norway we see that it's not enough to have much money to make good pupils. It's other things that is more important. So we can learn much from the Greek teachers and schools. Όσο και γενικότερα.
στόχος της σημερινής ημερίδας νομίζω ότι έχει επιτευχθεί και με το παραπάνω. Αν λάβουμε υπόψη μας και τη συμμετοχή όλων όσων παρευρέθησαν σήμερα και συμμετείχαν στις εργασίες της, αλλά και με αφορμή την έκθεση που είχαμε στο φουαγέ του χώρου, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της ανταλλαγής απόψεων. Αυτή η όσμωση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα σχολεία που είχαν προγράμματα, νομίζω ότι έδωσε ιδέες, παρακίνησε, έδωσε ερωτήματα. Θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε για να αναπροφοδοτούμε τους εκπαιδευτικούς και ειδικά τους διευθυντές των οργανωμένων. Είμαι αρκετά αισιόδοξος και χαρούμενος, διότι η Διεύθυνση Πρωτοπάτορης Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης έχει όραμα. Και το όραμα αυτό είναι να φτιάξει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασίας με διοικητικούς φορείς, σχολεία, πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ευρώπη, ίσως και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι τα καλύτερα έρχονται.